το ευχάριστο το οποίο έχουμε με τη βοήθεια του Θεού, ο Θείος Λόγος τον οποίο ακούμε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ, αναμεταδίδεται από τοπικούς σταθμούς της όλη την Ελλάδα. Και τούτο είναι μια ευλογία του Θεού, ο οποίος μας ανέφερε ότι όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρη. Και τούτο είναι το σημείο ακριβώς το οποίο παρακολουθούμε, ότι κατά τις τελευταίες ημέρες που διαρχόμεθα εις τον κόσμο αυτόν και τα διάφορα γεγονότα τα οποία εκτιμήσονται το έναν κατόπιν του άλλου, είναι όπως τα νέφη τα οποία μαζεύονται εις τον ουρανό για να εξπάσει με τα τάφτα βροχή καταρακτώδης. Και όσοι δεν βλέπουν είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ακούν λόγων Θεού. Τι άλλο είναι τούτο το οποίο συναντήσαμε να φτάσει τα σήμερα. Πράγμα το οποίο παραδέχονται και οι υπεύθυνοι. Μία ημέρα να υπάρχει καύσωνας φοβερός και την επομένη φοβερόν κρύο. Τι είναι αυτό. Εκείνοι οι οποίοι δεν ακούν λόγω του Θεού αποδίδουν τα γεγονότα αυτά σε καιρικά συνθήκες. Εμείς όμως είχαμε αναφέρει και άλλοτε ότι πρέπει να περιμένουμε Ιούνιον μήναν χιόνα και Δεκέμβριον κάψωνα. Θα τα περιμένουμε αυτά τα πράγματα. Αν ξυπνήσει ο κόσμος, καλός. Αλλά ο κόσμος της αμαρτίας δεν πρόκειται να ξυπνήσει ποτέ. Όσοι ευρίσκονται στην αμαρτία δεν πρόκειται να ξυπνήσουν, διότι και όταν εις τον καιρόν του Νόε επί 100 ολόκληρα χρόνια εργάζεται το Νόε για να χτίσει την Κυβωτόν, τον εκοροίδευα και έλεγαν ο γέρος τρελάθηκε. Τους έλεγε μετανοήστε διότι δεν πάμε καλά. Και εκείνοι έλεγαν ότι ο γέρος δεν ξέρει τι κάνει. Τι κάνεις, το έλεγαν. Και ποιοι το έλεγαν νομίζω. Αυτοί που έκαναν την Κυβωτόν. Τι κάνεις εδώ. Κάνω αυτό το οποίο θα σωθώ τους εμείς. Και αυτοί έλεγαν ότι παρενόησε. Δεν ήξερε τι έλεγε. Όταν όμως ήρθε η στιγμή κατά την οποία ήλνιξαν ο ουρανός τους καταράχτας στην γη και από τη γη εξέβλιζε νίδωρ και από τους ουρανούς έπεφτε νίδωρ νερό βροχή 40 ημέρες ολοκλήρους, ότι αυτοί που έκαναν την Κυβωτόν πήγαν και τον παρακαλούσαν και του έλεγαν «Μα εμείς την έκαναμε, άνοιξε να μπούμε». Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χώρος. Αυτά είναι τα σημεία ακριβώς, αδερφοί μου. Και τούτα τα οποία είπαμε και λέγουμε και θα λέγουμε συνεχώς είναι πόσες φοβερές ασθένειες εμφανίστησαν αυτά στα σήμερα που ζούμε. Και πόσες θα εμφανιστούν ανίατες. Δεν πρόκειται να τους θεραπεύσει άνθρωπος. Πόσα γεγονότα εμφανίστησαν και πόσα θα εμφανιστούν στο μέλλον. Διότι είναι αρχή οδύνων. Όπως η γυναίκα όταν θα φέρει στον κόσμο παιδί έχει πρώτους κόνους και δεύτερους και τρίτους και τέταρτους και αποκορυφώνονται οι κόνοι για να φέρει στον κόσμο το παιδί της, κατά τον ίδιο τρόπο και η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή οδύνει, πονεί, αλλά πονούν μόνο οι πιστοί οι οποίοι γνωρίζουν τα γεγονότα. Οι άπιστοι δεν γνωρίζουν τίποτα. Ούτε πρόκειται να γνωρίσουν. Ούτε θα ανοίξουν να μάθουν. Θα βλέπετε να αρχίσουν στον ουρανό τα σημεία του ουρανού, εκείνα τα οποία προείπεν ο Κύριός μας, θα αρχίσουν να τρομάζουν τον κόσμο και αυτοί θα ευρίσκουν προφάσεις και θα γράφουν στις εφημερίδες και θα ανακοινώνουν στον κόσμο από τα μέσα τα οποία γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται σε ολόκληρη τη γη και αυτοί θα δικαιολογούν το κάθε τι και δεν θα πούν ότι είναι καιρός πλέον και τα πάντα έκλεισαν. Αυτά είναι εκείνα τα οποία μελετούμε, αδερφοί μου, και θα μελετούμε εμείς οι πιστοί και η χαρά μου είναι ότι όλος ο κόσμος τρέχει στα κηρύγματα αυτά στα σημέρα και όπου υπάρχει φωνή Θεού, εκεί τρέχει όλος ο κόσμος διψασμένος για να ακούσει παρηγορητικούς λόγους
μετανοίας και επιστροφής και σωτηρίας, διότι τίποτε άλλο δεν απομένει, κατά τη φράση του Κυρίου μας ότι εάν κερδίσεις λέγει τον κόσμο όλων και χάσεις την ψυχή σου λέγει τι κέρδισες άνθρωπε, μάταιε άνθρωπε. Δεν έχεις κερδίσει τίποτε, πλέον τα πάντα εξυφανίστησαν, διότι μπορούμε να διέρχομαι τα κινητήρια και θα δούμε εκεί εάν υπάρχει κανένα κτίριο πολυόροφο, αν υπάρχει κανένα χρυσό σελτούκι, εάν υπάρχει κανένα χρυσό χρηματοκιβώτιο, αν υπάρχει κανένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο, αν υπάρχουν καρέκλες με θέσεις, αν υπάρχουν μάταιοι διαλογισμοί. Τίποτε, μόνο μια πλάκα, η οποία πλάκα είναι και αυτή αμύλητη και παγωμένη. Και το φοβερότερο είναι ότι δεν μας αφήνουν και μέσα σε εκείνη την πλάκα. Ύστερα από λίγο μας ξεθάβουν και από εκεί και μας πετάνε. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος, αδερφοί. Και προπάντων πρέπει να προσέξουν όσοι αγωνίζονται να αφήσουν στα παιδιά τους χρήματα πολλά και χτήματα πολλά. Και δεν προσπαθούν να αφήσουν στα παιδιά τους μια κληρονομία η οποία δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Και αυτή η κληρονομία, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι μόνο μία. Να βάλετε μέσα στις ψυχές των παιδιών σας των Χριστών. Είναι η μεγαλύτερα πρίκα, λέγει, που θα δώκετε σε αυτά. Αυτήν την πρίκα δυστυχώς σήμερα οι γονείς δεν την δίδουν στα παιδιά τους, παρά μόνο οδηγούν τα παιδιά τους με το χέρι τους στην αμαρτία. Με το χέρι τους, το ίδιο. Παίρνουν τα παιδιά τους από το χέρι και τα οδηγούν μέσα στους βόθρους της αμαρτίας. Και τα οδηγούν εκεί για να έβρουν τάχατε στη λύση των προβλημάτων των. Πλην όμως τα παιδιά δεν βρίσκουν λύση στο πρόβλημα των νεανικών με να τα οδηγούμε στην αμαρτία, αλλά με το να τα αποφεύγουμε, να τα απομακρύνουμε από την αμαρτία. Έτσι θα σωθούν οι νέοι μας, όχι να τα κολυμπούμε μέσα στην αμαρτία. Εκεί μέσα στην αμαρτία δεν υπάρχει σωτηρία. Οι μακρύνοντες από σου απολύνται, λέγει ο προφήτης. Όσοι, λέγει, φεύγουν από σένα χάνονται, Θεέ μου. Και όντως, τούτο ακριβώς είναι που παρατηρούμε σήμερα και αυτό είναι και το θέμα μας το οποίο μας απασχολεί πάντοτε, διότι όταν ερευνούμε το τι θα γίνει στον κόσμο τρέμουμε ολόκληροι. Ευρισκόμεθα, αδερφοί, στο 14ο κεφάλαιο της Αποκαλύψης. Είδαμε εκεί τας 144.000 των πιστών και αγνών ανθρώπων, οι οποίοι ακολουθούν τον Κύριον και άδους συνοδύν και νύν. Δηλαδή ψάλλουν μία καινούργια οδύνη, ψαλμοδία, την οποία κανείς, λέγει, δεν γνωρίζει. Δηλαδή οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να συλλάβουν. Και φέρουσιν στολή λευκή. Λευκή στολή είναι αυτό το οποίο ανέφερα και άλλοτε. Και παρακαλώ πολύ, πάρα πολύ παρακαλώ, προσέξετε τα σπρώτου γάμου σαρκικάς αμαρτίας. Μείνετε αγνοί, αδερφοί μου, όσοι είναι νέοι εδώ και ακούν το Θείο Κήρυγμα. Μείνετε αγνοί στο Χριστό. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από την αγνότητα. Τύχωση των παρθένων και εδώ και παρθένε και πάντων των εισέπρος τρεχόντων. Τύχος της παρθενίας είναι η Παναγία μας και πόσο αγαπάει η Παναγία μας εκείνα τα παιδιά και τις νέες και τους νέους που αγωνίζονται να διασώσουν και να διαφυλάξουν την αγνότητά τους. Και σας είπα και άλλοτε ότι τι είναι ο αγνός άνθρωπος. Ο εξιλίας μητρός αγνός άνθρωπος. Χρυσούν θυμιατήριον το οποίο αναπέμπει ημέραστε και νυχτός θυμίαμα ευωδίασης των θρόνων του Θεού και ιστάμενο μεταξύ ουρανού και γης. Αυτή είναι η αγνότητα. Χαρά σε εκείνον ο οποίος έχει αποκτήσει την αγνότητα και την διαφυλάκτη, διότι δεν είναι μικρό πράγμα. Δυστυχώς σήμερα προσερχόμεθα εις το μέγα μυστήριο του γάμου ανεφαγνότητος. Και τούτο είναι και το αποτέλεσμα των φοβερών διαζυγίων τα οποία έχουν υπερπληθυνθεί και είναι περισσότερα από τους γάμους. Ώστε αυτή τη στιγμή γυρίθαμε μέσα εις το βάθος της κολάσεως λόγων μετανοίας. Γυρίθαμε. Εμείς θα πούμε το λόγο του Θεού και όποιος θέλει αυτόν θυρίσει και όποιος θέλει αυτόν ακούσει. Δεν μπορούμε τίποτα άλλο να πούμε μόνο
την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, τίποτα. Οι άνθρωποι σήμερα νομίζουν ότι όταν ακούσουν λόγον Θεού ότι βρισκόμεθα καθυστερημένοι και μας μιλούν, ότι μας αποκαλούν ότι είμεθα καθυστερημένοι. Δεν γι' αυτό ζει μακριά από τον κόσμο. Και εκείνο το φοβερό, εφόσον ανέφερα περί μυστηρίου του γάμου, το φοβερότερο και εκφρικτότερο είναι ότι υπάρχουν σε ορισμένα μέρη της πατρίδας μας έθιμο το οποίο είναι φοβερά αμαρτωλών. Αραβωνιάζουν και νομίζουν ότι παντρεύουν και θεωρούν ότι εάν ο αραβωνιαστικός δεν κοιμηθεί με την αραβωνιαστικιά του την ίδια βραδιά, ότι δεν πρόκειται περί ανθρώπου αλλά περί καθυστερημένου ανθρώπου. Υπάρχουν μέρη, αδερφοί μου, και μάλιστα όπως πληροφορούμε θα και ιερείς ακόμη οι οποίοι ακριβώς συντείνουν σε αυτό το πράγμα. Ο Θεός να δώσει και να φυλάξει τον κόσμο. Επειδή έφυγε η αγνώτης από τον κόσμο, απολέστη ο κόσμος. Οι κοινωνιολόγοι οι οποίοι ασχολούνται με την κοινωνία λέγουν ότι όταν η δύσλεγη τη γυναίκα και δεν κοκκινίζει, λέγει, να είσαι έτοιμος, λέγει, να θάψεις το κράτος εκείνο το οποίο υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Εσείς που συμπεριφέρεστε στον κόσμο, είδατε καμιά γυναίκα να κοκκινίζει σήμερα? Ναι, δεν υπάρχει, έφυγε να. Αυτό έχει φύγει. Εφόσον από 8 χρονών, 9 χρονών, το παιδί γνωρίζει όλες τις βρωμιές και τις ακαθαρσίες, πού θα βρεθεί η ανθρωπή? Δεν υπάρχει. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μας ελεήσει και να μας φωτίσει και να μας διδάξει τον νόμο του, της επιστροφής των νόμων, της μετανοίας, όπως των Νινεβητών την μετάνοια να δώσει και στον κόσμο σήμερα, η οποία όμως είναι δυσέβρετος και δεν πρόκειται να την αντικρίσουμε. Δέκατον τέταρτον κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και ερμηνεύσαμε έως των στίχων 5 και τώρα ερχόμεθα από των στίχων 6. Εσχατολογικά μέχρι τον 20ο στίχο. Όταν φύγετε από το κήρυγμα να μελετάτε την Αγία Γραφή και προπάντων την Αποκάλυψη, διότι είναι δύσκολος και θα ακούετε ούτε εδώ και να τα συγκρίνετε στο σπίτι, και όταν έχετε απορίες καλό είναι να έχουμε και καμιά ερώτηση μέσα στο κήρυγμα. Και είδον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, άλλον άγγελο πετώμενον εν μεσουρανήματι έχοντα Ευαγγέλιον αιώνιον, Ευαγγελής επί τους καθουμένους επί της γης και επί πανέθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαών, λέγον εν φωνή μεγάλη, φοβήθητε τον Κύριον και δώτε αυτοδόξαν, ότι ήρθε η ώρα της κρίσεως αυτού, και προσκυνήσατε το ποιήσαντι των ουρανών και την γη και την θάλασσα και πηγάσι δάτων. Και άλλος δεύτερος άγγελος υπολούθησε λέγον, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, η εκ του ίνου του θυμού της κορνίας αυτής πεπότηκε πάντα τα έθνη. Και άλλος άγγελος τρίτος υπολούθησε να αυτοίζει λέγον εν φωνή μεγάλη, ήτης προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί την χείραν αυτού, και αυτός πήγεται εκ του γήνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και βασανιστήσεται εν πυρή και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων αναβαίνει και ούτε έχουν συνανάπαυση ημέρας και νύχτος οι προσκυνούντες το θηρίο και την εικόνα αυτού, και ήδης λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Όδε η υπομονή των Αγίων εσύ, οι τηρούντες τα σεντολάς του Θεού και την πίστη Ιησού. Και ήκουσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης, γράψον, μακάρι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες απάρτη. Ναι, λέγει το Πνεύμα, είναι αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν. Και είδον εφέλη λευκή, και επί την εφέλη καθήμενος όνιος Υιός
ή ο άνθρωπον έφερε επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν και εν τη χειρή αυτού δρέπανον οψί. Και άλλος άγγελος εξήλθεν επί ναού κράτων εν φωνή μεγάλη το καθημένο επί της νεφέλης πέλψον το δρέπανό σου και θέρισον ότι ήρθε η ώρα του θερήσια ότι εξηράνθη ο θερισμός της γης. Και έβαλε ο καθήμενος επί της νεφέδης το δωρέπανον αυτού επί της γης και θερίστη η γη. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού που εν το ουρανό έχων και αυτός δρέπανον οψί. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου έχων εξουσίαν επί του πυρός και εφώνησε κραυγή μεγάλη το έχοντι το δωρέπανον το οψί λέγον. Πέμψον σου το δωρέπανον το οξύ και τρίγισον τους βότριας της αμπέλου της γης ότι ήκμασεν στα φυλή της γης. Και έβαλεν ο άγγελος το δωρέπανον αυτού εις την γη και τρίγισαν την άμπελον της γης και έβαλεν εις τον λινόν του Θεού την μεγάλη, Και επατήθη η λινός έξω της πόλεως και εξήλθεν αίμα εκ της λινού άχρη των χαλινών των ύπων από στα 2.600. Αδερφοί μου, η ερμηνεία η οποία κρύπτεται μέσα εις τους λόγους τούτους είναι δύσκολος. Δι' αυτό και όσοι σκοβήθησαν να ερμηνεύσουν την αποκάλυψη του Ιωάννη, την ερμήνευσαν κατά προσέγγιση. Δεν ερμήνευσαν κανείς εκ των ανθρώπων επί της γης την αποκάλυψη επακριβώς, διότι είναι θέματα τα οποία δεν επιτρέπει ο Θεός. Το μόνο το οποίο επιτρέπει ο Θεός στην Αποκάλυψη είναι δύο σημεία. Ότι οι μεν αμαρτωλοί θα υποφέρουν και εις τον παρόντα κόσμο και αιωνίως. Οι δε δίκαιοι και ακολουθούνται στον Χριστό, το νόημα που βγαίνει από την Αποκάλυψη είναι δύο σημεία, τίποτε άλλο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όλοι οι πιστοί οι οποίοι θα μείνουν πιστοί άχρη θανάτου θα υποφέρουν μόνον ολίγων χρόνων. Με τα ταύτα θα θριαμβεύσουν σε αιώνα σε αιώνων μαζί με τον Θεό. Αυτά είναι τα δύο σημεία. Και το πρώτο σημείο είναι ότι εις μέν τους αμαρτωλούς θα υπάρξει πλήρης εγκατάλειψης του Θεού, πλήρης εγκατάλειψης, εις δε τους δικαίους οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Χριστό αοράτος, υπερφυσικός, ενιγματοδός, μυστηριωδός, θα ενισχύει ο Θεός τα παιδιά του και θα νικήσουν τον Αντίχριστο όσα και αν υποφέρουν. Δι' αυτό πρέπει να είναι θα πιστεί άχρη θανάτου χωρίς να εγκαταλείψουμε τη μάχη οτιδήποτε και αν επιτρέψει ο Θεός εις τον κόσμο αυτό. Έπειτα μην ξεχνάτε αδερφοί μου ότι ο Θεός είναι εις θέση, μόλις μας αγγίσουν αυτοί, να μας πάρει τη ψυχή μας. Είναι η στέση να αφήσει το σώμα να τυραννιστεί, είναι η στέση ο Θεός να γλυκαίνει και τους πόνους των μαρτυρίων, όπως εγλύκαινε τους πόνους στους μάρτυρας τα εκατομμύρια των μαρτύρων οι οποίοι επότισαν την Εκκλησία με το αίμα του. Εκείνα τα μαρτύρια τα οποία υπέφεραν οι μάρτυρες είναι υπέρ την φύση. Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να συλλάβει ανθρώπους οι οποίοι υπέφεραν τόσα μαρτύρια πως τα υπέφερνα και δοξολόγουν και ευχαρίστουν τον Θεό. Η ερμηνεία τώρα. Ο άγγελος ο οποίος πετά εις το μέσον του ουρανού, εις το ζενίθ δηλαδή του ουρανού, ανεβαίνει στο ύψος του ουρανού, διανατονιστεί εξ αυτού η κρίση του κακού της Βαβυλώνος. Βαβυλών. Όταν ακούσουμε Βαβυλώνα πρέπει να εννοούμε την κακία του κόσμου και το αποκορύφωμα της αμαρτίας. Αυτό θα υπεί Βαβυλών. Όταν ακούμε Ρώμη πρέπει αμέσως την ίδια στιγμή να συνδυάζουμε την πρώτη Ρώμη, δηλαδή των τεσσάρων πρώτων αιώνων του χριστιανισμού, η οποία Ρώμη επάλευσε ως αντιπρόσωπος του Αντιχρίστου με τον Χριστό, δηλαδή με τα παιδιά του Χριστού. Ώστε Βαβυλών και Ρώμη τώρα συνδυάζονται και τα δύο.
Η Ρώμη είναι το αυτοκράτηρα Ανατολής και Δύσης. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ουδενία άλλη αυτοκρατορία επολέμησε τόσο των Χριστών όσον η Ρώμη, οι αυτοκράτορες της Ρώμης, οι οποίοι κατεδίωξαν τους χριστιανούς με μαρτύρια ανήκουστα και πρωτοφανή. Δι' αυτόν τον λόγο πολεμεί ο Αντίχριστος εις τας αρχάς του κόσμου τούτου, όπως θα πολεμήσει και εις το τέλος του κόσμου τούτου. Ο Αντίχριστος ως αντιπρόσωπος τότε και ο Αντίχριστος ως πρότυπον πλέον, ως πρότυπον αυτούσιον, δηλαδή αυτός ο Αντίχριστος εις το τέλος του κόσμου. Και αυτά θα έχουμε υπόψη μας στους Άγιους, τώρα θα ερμηνεύουμε τον λόγο του Θεού. Η δύναμη του κακού τότε και η δύναμη του καλού. Ποιος ενίκησε? Ενίκησε ο Χριστός? Ενίκησε. Όταν ήρθε η στιγμή κατά την οποία ο Χριστός θεώρησε ότι έως εδώ πλέον φτάνει, τότε έστειλε ειδικό του άνθρωπο, ο οποίος απετείναξε τον βαρύ ζυγόν και τον σταυρών των μεγάλων, τον οποίο εσήκωναν οι πιστοί. Ποιος ήταν ο εκλεκτός αυτός του Θεού? Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος τον έστειλε θαυματουργικός ο Θεός, για να κλείσει πλέον η ειδωλολατρική εποχή και να ανατείλει η εποχή της νίκης του αρνίου, το οποίο ενίκησε τον Αντίχριστο των πρώτων ημερών του χριστιανισμού. Αυτός με το περιόμενο εκείνον διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 εκήρυξε ανεξιθρησκεία. Τι θα είπε ανεξιθρησκεία? Είσαι ελεύθερος να λατρεύεις όποιον Θεό θέλεις. Δηλαδή αυτό το οποίο είπε ο Κύριος μας, ώστε όποιος θέλει να με ακολουθήσει, αυτό εκήρυξε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Λέγει, είστε ελεύθεροι, λέει, όλη η αυτοκρατορία μου αυτή τη στιγμή, είστε ελεύθεροι να λατρεύσετε όποιον Θεό θέλει. Και τότε από μέσα στα βάθη της γης εξήλθαν οι πιστοί, οι οποίοι ήσαν μέσα στις κατακόμβες. Τι ωραίο πράγμα θα ήταν εάν κάναμε μια εκδρομή για να προσκυνήσουμε τα αιματοβαμμένα εκείνα μέρη, τα κατακόμβες των πιστών χριστιανών και το Κολοσσέο της Ρώμης, το οποίο είναι ποτισμένο με αίμα μαρτύρων. Μέσα σε εκείνο το Κολοσσέο εκάθεντο οι αυτοκράτορες, οι οποίοι παρακολούθουν την πάλη των πιστών με τα θηρία και γελούσαν. Αισθάνονται ειδονή, ευχαρίστηση, άμετρο. Έβλεπαν τα παιδιά του Θεού να καταξεσχίζονται από τα θηρία, από τα γιοντάρια και τα σάρκτους και οτιδήποτε άλλο και τα στίγρις, και εκείνοι εγελούσαν και ειδονίζονται, αισθάνονται δηλαδή χαράν άμετρον. Όπως σήμερα ο κόσμος πηγαίνει στα θέατρα και απολαμβάνει λίγη ώρα σε σπάσματος, ας πούμε, της συνήθους ζωής του, κατά τον ίδιο τρόπο οι αυτοκράτορες της Ρώμης με τους προύχοντας της Ρώμης, τις μεγάλες κεφαλές της Ρώμης, ανέβαιναν επάνω σε εκείνο το Κολοσσέο στα κερκίδας και παρακολούθουν τι? Τους πιστούς χριστιανούς, οι οποίοι κατεξεσχίζονται από τα θηρία. Και όχι μόνο τούτο, τους έλουζαν με πίσαν και τους άναβαν τους χριστιανούς. Και έβλεπαν τους ανθρώπους λαμπαδιασμένους μπροστά τους να ανάβουν, και εκείνοι γελούσαν και χαίρονταν. Αυτή ήταν η πρώτη πάλη του κακού εναντίον του καλού. Πλην όμως μέχρι σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα έρχεται ο Χριστός, ο οποίος διατάζει πλέον τον διάβολο να υποχωρήσει και να εξαφανιστεί. Αναβαίνει ο χριστιανισμός, έρχεται εις την δόξα του, χτίζονται ναοί περικαλείς, γυμνούνται οι Άγιοι, προσκυνούνται οι εικόνες και φτάνουμε έως των ημερών των ειδικών μας, όπου δοξολογούμε τον Θεό. Πολύν όμως, για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα, άλλοι έχησαν το αίμα τους για να είμαι θα εμείς ελεύθεροι αυτή τη στιγμή. Είναι τούτο το οποίο λέγουμε μπλιστάκης, ότι πόσο μεγάλο πράγμα είναι να φυλάξει η Ελλάδα μας τα τρία ιδανικά: πίστη, πατρίδα και οικογένεια. Η πατρίς, αδερφή μου, δεν θα είμαι θα τώρα ελεύθερη εδώ. Είμαστε υπόδουλοι σε βάρβαρων λαών, τον οποίο επέτρεψε ο Θεός να μας υποδουλώσει λόγω των αμαρτιών. Μας ελευθέρωσε με Αγίους Άνδρας, Κολοκοτρώνης, Νιαούλης, Κανάρης, Αθανάσιος Γιάκος και τόσοι και τόσοι, οι οποίοι εμαρτύρησαν δια την πίστη του Χριστού την Αγία και την πατρίδα, για να μας δώσουν την ελευθερία μας. Εις αυτούς, αδερφοί μου, και ακόμη δεν αγιοποιήθησαν. Επί παραδείγματι, δεν έπρεπε να αγιοποιηθεί ο Αθανάσιος Διάκος, δηλαδή να τον έχουμε άγιον στην Εκκλησία μας.
Τι λιγότερο έκανε αυτό, αυτός από τους μάρτυρες? Τίποτα, περισσότερο έκανε. Και οι μάρτυρες τότε και ο Αθανάσιος Διάκος το ίδιο πράγμα. Ο Αθανάσιος Διάκος εσουβλίστη από τους αγαρινούς ζωντανός. Δεν είναι μαρτύριον αυτό? Δεν έπαθεν δια τους πολλούς? Έπρεπε αυτός ο Αθανάσιος Διάκος να είναι Άγιος αυτή τη στιγμή. Πλην όμως ελπίζουμε στο μέλλον η Εκκλησία μας να δώσει και εις αυτούς τους μάρτυρας της πίστεως αγιοποίηση, για να αγιοποιηθούν και να είναι Άγιοι στην Εκκλησία. Διότι μάρτυρες είναι οι μεν, μάρτυρες είναι και είδε. Ο άγγελος αυτός, ο οποίος πετάει στους ουρανούς, εις το μέσον του ουρανού, κρατά Ευαγγέλιον αιώνιον εις τα χέρια του, κηρύττει δηλαδή λόγον Θεού. Τούτο σημαίνει ότι το μυστήριο του Θεού, το θείο δηλαδή σχέδιο, περί αποκαταστάσεως της δικαιοσύνης κατά των αντιχρίστων της Ρώμης, των αυτοκρατόρων της Ρώμης, και πάσης με τα ταύτα αντιχρίστου δυνάμεως, δηλαδή όσοι καταδιώκουν τον χριστιανισμό, είτε δια της γραφήδος. Μην νομίζετε ότι αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι καταδιώκουν την Εκκλησία και καταδιώκουν τους πιστούς, και όταν ακούσουν και κανέναν πιστόν ο οποίος κηρύττει τον λόγο του Θεού, τον καταδιώκουν με λύσσαν και μανίαν και γράφουν το με δηλητήριον επάνω στην πένα τους εναντίον των πιστών ανθρώπων, μην νομίζετε ότι δεν είναι αντίχριστοι. Είναι αντίχριστοι πρώτου μεγέθους. Δεν κάνουν λιγότερο τίποτε από τους αυτοκράτορες της Ρώμης που καταδίωκαν τους πρώτους χριστιανούς. Επομένως, το θείο αυτό σχέδιο θα γίνει οπωσδήποτε. Ο άλλος άγγελος, ο οποίος πετάει στους ουρανούς, λέγει μία λέξη: φοβήθητε τον Θεόν, ότι ήρθε η ώρα της κρίσεως αυτού. Να φοβηθείτε, λέει, τον Θεόν, διότι ήρθε η ώρα κατά την οποία θα δώσει την κρίση του. Δεν θα έρθει ο Θεός όπως ήρθε στην Βηθλεέμ και δεν τον φιλοξένησε και έμεινε ξένος παντού. Εάν θυμίστε στην προηγουμένη ερμηνεία της Αποκαλύψεως, όταν ελάλησε η εικόνα του θηρίου, εφώναξαν οι άπιστοι: ποιος είναι όμοιος άλλος με τούτον το θηρίον το οποίο μιλά με την εικόνα του, δηλαδή με αυτόν τον Αντίχριστο? Αυτό θα συμβεί, αδερφοί μου, όταν ο Αντίχριστος θα κάνει θαύματα. Ξέρετε ότι αυτές τις ημέρες εμφανίστηκε στην Αθήνα, στο ξέφραγο Αμπέλι. Το ξέφραγο Αμπέλι λέει η Αθήνα. Εμφανίστηκε μια Ινδί, η οποία φέρει το όνομα Μαχαράση, και έβαλε μέσα στους δρόμους, έβαλε μεγάλες διαφημίσεις να πάνε όσοι είναι άρρωστοι να τους θεραπεύσει, να πάνε όσοι είναι δαιμονισμένοι να τους διώξει τα δαιμόνια, να πάνε όσοι έχουν προβλήματα να τους τα λύσει. Και τρέχουν οι Αθηναίοι, τρέχουν όπως τα πρόβατα και πηγαίνουν. Φανταστείτε όταν έρθει ο Αντίχριστος και θα κατεβάσει φωτιά από τους ουρανούς, τι θα γίνει? Φανταστείτε τούτο το πράγμα. Όταν θα αναισθήσει ψεύτικα κανέναν νεκρό από τα μνήματα, τι θα γίνει? Όλος ο κόσμος θα πάει πίσω. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαι θα προετοιμασμένοι, αδερφοί μου, ότι πολλά θαύματα και τέρατα θα κάνει ο Αντίχριστος. Μην τον ακολουθήσουμε για όνομα του Θεού. Μην πιστεύσουμε εμείς τον Αντίχριστο. Ψεύτης είναι και όλα ψέματα θα πουλεί. Δι' αυτό να είμαι θα προσεκτική. Ο δεύτερος αυτός άγγελος, ο οποίος θέτει επάνω εις τον κόσμο φωνή, δίδει φωνή φοβεράν, λέγει μία λέξη: έπεσε, λέγει, έπεσε η Βαβυλώνα. Τι σημαίνει? Με την απόλυτη βεβαιότητα, λέγει, της πτώσεως ομιλεί ο άγγελος. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γράφει την Αποκάλυψή του, δεν είναι τίποτε άλλο ή μόνο η αρχή του πάθους των πιστών, δηλαδή τα μαρτύρια. Και ο άγγελος τον οποίο βλέπει προλέγει και λέγει: δεν θα πάει πολύ καιρός και θα πέσει, λέγει, η Βαβυλών, η Ρώμη. Και όντως, μόνον 4 αιώνες, αλλά 4 αιώνες είναι μικρό πράγμα. Σκεφτείτε 400 ολόκληρα χρόνια πόσοι μάρτυρες εμαρτύρησαν. 11 εκατομμύρια είναι οι γνωστοί μάρτυρες στην Εκκλησία μας. Πόσοι άγνωστοι, οι οποίοι δεν τους γνωρίζουμε, και από τότε μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή, πόσοι εμαρτύρησαν με διάφορα καθεστώτα και με διάφορα συστήματα ανθρώπινα που υπέταξαν τον άνθρωπο δια της βίας, δια πυρός και σιδήρου. Ενθυμηθείτε τον Μωάμεθ όταν ξεκίνησε μέσα από την
από την Αραβία, μέσα από το βάθος εκείνο της ερήμου, όταν ξεκίνησε με λίγους οπαδούς. Και αυτοί οι λίγοι οπαδοί έγιναν περισσότεροι και περισσότεροι, διότι επέβαλαν τη θρησκεία του διαπυρός και σιτήρου. Έπειτα να πάμε στον Πάπα, θυμηθείτε των Σικελινών Εσπερινών, εκείνος ο οποίος κατέσφαξε όλους εκείνους τους μάρτυρας, και τόσα και τόσα άλλα, διότι θέλησαν να υποτάξουν τον κόσμο δια της βίας, συστήματα ανθρώπινα. Να μην αναφέρομαι και άλλα πρόσκαιρα, τα οποία ακριβώς ήσαν και είναι εις τα σημέρα να τεθούν. Αλλά ευτυχώς βρέθησαν άνθρωποι χριστιανοί, οι οποίοι αναποδογύρισαν αυτά τα συστήματα και έφεραν στον κόσμο την ελευθερία και πάλι. Και αυτά τα συστήματα αναποδογυρίστησαν και εξυφανίστησαν και εξαφανίζονται κάθε μέρα. Η Βαβυλώνη, ο τόπος ο ιστορικός, η επιφάνεια του ύδατος είναι η Ρώμη. Βάθος του ύδατος είναι το σύνολο των ασεβών, επάνω στο οποίο ακριβώς ευρίσκεται όλη η ανθρωπότηση. Η Βαβυλώνος τόπος ιστορικός είναι η Ρώμη. Και τούτο το αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο κεφάλαιο 5, στίχος 13. Όσοι θέλουν να το επιβεβαιώσουν. Ότι ως βάθος ποτηρίου καθαρού ύδατος Βαβυλών είναι πάντες η κακή, και φαίνεται ότι αντιτίθεται η Βαβυλών προς την πόλη Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η ευσεβείς, η οποία ακολουθούν τον Χριστόν. Η Ρώμη και η ασεβείς, διότι στην Αγία Γραφή η προχριστιανική Βαβυλών είναι η πλέον διεφθαρμένη πόλης, πολυπληθής πόλης του κόσμου. Ενθυμηθείτε και την Πομπιεία, η οποία κατέβηκε η λάβα του ηφαιστείου και εκάλυψε την πόλη εκείνη, ότι ευρέθησαν, αδερφοί μου, όχι λιγότερο από τα σήμερα. Ευρέθησαν, λέγει, κάτω από την λάβα, μετά με τη σκαπάνη των αρχαιολόγων, ευρέθησαν απολυθωμένοι άνθρωποι σε φρικτά αμαρτήματα, σε στάσεις φρικτών αμαρτημάτων, ανωμάλων αμαρτημάτων, για να τα πω πιο καθαρά, τα οποία φρίκτουν οι άνθρωποι. Και μέσα σε εκείνη την κατάσταση της μέθης και της αμαρτίας ήρθε η λάβα του ηφαιστείου και κάλυψε ολόκληρον την Πομπία. Και κατεστράφει η πόλη ολόκληρος. Και εκεί ακριβώς υπάρχει και έναν πολύ περισπούδαστο, τον οποίο θα σας αναφέρω. Στην είσοδο της πόλεως υπήρχε στρατιώτης, ο οποίος εφύλαχε φρουρός. Προσέξτε το σημείο τούτο. Και είδε την λάβα του ηφαιστείου να κατεβαίνει. Και δεν έφυγε από τη θέση του. Προσέξτε τούτο το σημείο. Ήρθε η λάβα, εκάλυψε τα πόδια του, δεν έφυγε, κρατούσε το όπλο εκεί, ατάρα. Ανέβηκε η λάβα και τον εσκέπασε με το όπλο στο χέρι και έμεινε εκεί και τον βρήκαν εις το καθήκον. Προσέξτε τούτο το σημείο, τι σημείο είναι για μας τους χριστιανούς. Ότι πρέπει να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, χωρίς να ταράξουμε από τη θέση μας ούτε κατά γράμμα. Και τούτο είναι το σημείο το οποίο πρέπει να προσέχουμε, διότι, αδερφοί μου, εγώ σας λέγω ότι θα θρηνήσουμε πολλούς αδερφούς μας όταν θα φύγουν τα χρήματα από τα χέρια μας, τότε θα δείτε πόσοι θα πάνε εις τον Αντίχριστο. Διότι θα δοθεί. Δεν μπορεί να αποτραπεί αυτό. Μην νομίζετε ότι θα αποτραπεί. Δεν πρόκειται να αποτραπεί. Είναι στο σχέδιο του Θεού. Θα γίνει. Όσο και αν συρρήξουμε, όσο και αν φωνάξουμε, αυτά θα γίνουν. Είναι στο σχέδιο του Θεού. Το λοιπόν θα μας πάρει τα χρήματα τα οποία έχουμε στην τράπεζα. Θα ενοποιήσουν όλο το νόμισμα. Και τώρα φωνάζουν, σήμερα ήδη φωνάζουν οι εφημερίδες, ότι οι τράπεζες της Ελλάδος, λέγει, θα δοκιμάσουν μεγάλη θλίψη. Δι' αυτό, αδερφοί μου, τώρα το λέγω, όσοι έχουν χρήματα στις τράπεζες, πρέπει να θρηνήσουν. Είδες που σας έλεγα, δώστε να χτίσουμε τον Άγιο Γιώργιο, τουλάχιστον να στείλουμε να πάνω καμιά δεκάρα εκεί να βρίσκεται στους ουρανούς. Τώρα, εάν έρθουν αυτοί και τα πιάσουνε και θα σας πούνε ότι αν δεν πάρεις αυτή την κάρτα με το χάραγμα πάνω, δεν έχει χρήματα, θα δείτε πόσοι θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστο. Θα δείτε πόσοι θα τον ακολουθήσουν. Ξέρετε, ότι δοκιμάζω εδώ θλίψη πολύ, όταν έρχονται πιστά παιδιά του Θεού εδώ, πονεμένα από μαγείες, και μου λέγουν πήγα εις τη μάγισσα, εις τον μάγο. Λέγω, γιατί έπηγες του. Ξέρεις ότι αρνηθήκες τον Χριστό. Όχι, είναι γεμάτα από τον Χριστό. Παιδάκι μου, η πράξη σου πια είναι. Επήγες ή δεν επήγες. Επήγες. Αρνήθηκες τον Χριστό.
Όχι, λέγει, δεν τον αρνώ. Αυτό θα συμβεί και με την κάρτα του Αντιχρίστου, με το σφράγι. Το ίδιο θα συμβεί. Θα έρχονται και θα σου λέω: πρέπει να πάρεις αυτό το χάραμα για να πάρεις τα χρηματάκια σου, για να τρως, για να πίνεις, να μην δυστυχήσεις. Και εκείνος θα φωνάζει: εγώ το Χριστό τον έχω μέσα μου, και αν πάρω το χάραμα τι είναι. Ναι, αλλά τούτη είναι η παγίδα του πόνου. Να σου λέγει ότι τον αγαπάς τον Χριστό, πάρτο δεν είναι τίποτε, και τότε όλοι οι άνθρωποι θα χαράσσονται με το χάραγμα του θηρίου και τα πράγματα θα είναι πλέον οδερμός και θρήνος και κλαθμός πολύς. Τότε θα πηγαίνουν οι άνθρωποι στον Αντιχριστό, διότι είναι παγίδα αυτή. Αγαπάς τον Χριστό, δείξε το με τα έργα σου. Θα πούμε το παράδειγμα του Πέτρου. Τι ήταν ο Πέτρος? Αρνήθηκε τον Χριστό? Ή το δυνατόν ποτέ ο Πέτρος να αρνηθεί τον Χριστό? Και όμως οι πράξεις του εμέτρησε. Τον αρνήθηκες ή όχι, του λέει ο Κύριος. Με αρνήθηκες, του λέει Πέτρε. Του το λέει μια φορά, του το λέει δεύτερη, του το λέει τρίτη. Με αγαπάς, του λέει, με αγαπάς. Ναι, Κύριε, σε αγαπώ. Ναι, αλλά με αρνήθηκες. Αυτό είναι εις τον καιρό του Αντιχρίστου, το ίδιο πράγμα θα συμβεί. Θα λέγουν οι άνθρωποι, αυτή η παγίδα η μεγάλη. Πολύ μεγάλη παγίδα. Και προσέξετε την, να την κρατήσετε μέσα εις την ψυχή σας. Θα σου λέγουν, δεν είναι τίποτα, εφόσον εσύ αγαπάς τον Χριστό και τον έχεις μέσα του, μέσα σου, τι και αν πάρεις το χάραμα, είναι τίποτε? Θα σου πάρουν τα χρήματά σου, θα τα στερηθείς, δεν θα έχεις να πάρεις, θα σου διώξουν από τη θέση σου. Άλλη τούτη μεγάλη παγίδα του διαβόλου. Αύριο όταν έρθει ένας επιχειρηματίας και σου πει, αν δεν πάρεις αυτό το χάραμα, θα φύγεις από τη δουλειά. Και εσύ θα σκεφτείς μια την οικογένειά σου, τα παιδάκια σου, που δεν θα έχουν να φάνε και θα νομίζεις ότι ο Θεός θα σε εγκαταλείψει. Και τότε θα πεις, εγώ τη δουλειά μου θέλω, τι και αν πάρω την κάρτα αυτή, τι είναι? Για να μείνεις στη δουλειά είναι για να θρέψεις εσύ τα παιδιά σου. Ο Θεός θα φροντίσει και για τα νήπια. Εκείνα τα οποία είναι μέσα στην αγκάλι της μάνας, που δεν έχουν τίποτε να φάνε, ο Θεός θα φροντίσει. Είναι ικανός ο Θεός, όπως το κρατάει η μάνα, να το πάρει. Και να το κάνει άγγελος στους ουρανούς. Γιατί φοβάσαι, γιατί αγωνίας? Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία πρέπει να προσέχουμε τις παγίδες. Θα παίξουν παγίδες πολλές στο διάβολο. Θα γίνει μέσα στην ανθρωπότητα τέτοια μεγάλη απάτη και πλάνη, ούτως ώστε όλος ο κόσμος ή δυνατόν όλος ο κόσμος να πλανηθεί. Δι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί μου. Θα μου πείτε τώρα, ήρθε ο Αντίχριστος και μου τα λες. Δεν σας τα λέω διότι ήρθε τώρα. Μπορεί να έρθει σε μας. Μπορεί να μην έρθει σε μας. Τούτα να τα διδάσκουμε στα παιδιά μας τουλάχιστον. Αλλά από όσα βλέπουμε και από όσα ακούμε, είναι τα βήματα του Αντιχρίστου. Και σας είπα προηγουμένως, ξηρασίες, καύσονες, παγετώνες, σεισμοί, ασθένειες πρωτοφανείς, αλλαγή καιρικών συνθήκων, όλα αυτά τι είναι? Τι θέλουμε άλλο, να μας πει ο Θεός? Να έρθει να μας πάρει από το χέρι, να μας πει, να τον Αντίχριστον που έρχεται? Όλα αυτά είναι τα σημεία, αδερφοί μου, τα οποία πρέπει να προσέχουμε. Οπωσδήποτε θα σταματήσουμε έως εδώ, διότι μας πήρε η ώρα, και θα παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει δύναμη να κατανοούμε του Αντιχρίστου την πλάνη, τα σπαγίδας, να μείνουμε πιστοί κοντά στο Θεό μας. Ο Θεός μας δεν θα μας εγκαταλείψει. Να μην δώσουμε ποτέ προσοχή στη φωνή του διαβόλου. Να μην κάψουμε γόνι στον διάβολο. Να μην φοβηθούμε, αλλά να μείνουμε πιστοί όπως ο στρατιώτης της Πομπιείας. Εκείνος ο οποίος έμεινε στήλη εκεί ακλόνητος κάτω από τη λάβαν και τον ευρύχαν οι αρχαιολόγοι και θαύμασαν την πίστη του στρατιώτου εκείνου. Να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Ο Θεός μας υπόσχεται ότι δεν θα μας εγκαταλείψει. Ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα σημέρα έως τη συντελείας του αιώνος. Ο Θεός μας λέγει, μείνε πιστός κοντά μου, παιδί μου. Θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής, θα μείνεις μαζί μου αιώνη. Όπως όμως ανέβηκα εγώ τον Γολγοθά με το σταυρό, θα τον ανέβεις και εσύ για να έρθεις κοντά μου. Στον κάθε έναν ο Κύριος μας είναι το πρότυπο δια την αιώνιον ζωή. Εκείνος ό,τι έπαθε και εμείς θα πάθουμε. Αδικήθηκε, θα αδικηθούμε. Ανέβηκε με ανηφορικό δρόμο με βάσανα και με πόνους και με αίματα και εμείς το ίδιο. Ανέβηκε φορτωμένος στο σταυρό που σημαίνει στη ζωή του την θλίψη και στενοβαρία. Το ίδιο. Μας το είπε ότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός την οποία θα ανέβηκε. Αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Πρέπει να μην ξεχνούμε τον Θεό μας που μας ομιλεί, αλλά να τον ενθυμούμεθα, διότι ο Θεός όταν ομιλεί δεν πρόκειται, λέγει, ποτέ να πάρει τα λόγια του πίσω. Ο Θεός είναι η πηγή της αληθείας. Ο διάβολος είναι η πηγή του ψεύδους.
Ό,τι λέγει ο διάβολος να το ξεχωρίζουμε και ό,τι λέγει ο Χριστός να το ξεχωρίζουμε. Να μελετούμε την Αγία Γραφή. Να μην την αφήνουμε από το χέρι μας. Να κάνουμε την παράκληση της Παναγίας μας. Να την παρακαλούμε να μεσητεύει για μας. Να επικαλούμεθα τους Αγίους. Να εξομολογούμε. Να κοινωνούμε. Να νηστεύουμε. Να πιστεύουμε στον Θεό. Και ο Θεός μας δεν θα μας εγκαταλείψει. Με αυτά τα λόγια, αδερφοί μου, τελειώνουμε και παρακαλούμε τον Κύριό μας να μας αξιώσει όπως πάντοτε ευχόμεθα. Να σταθούμε εκ δεξιών για να ακούσουμε τις ευκταίες του φωνής. Δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου, πληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από την καταβολή του κόσμου. Αμήν.
και από